Πάμε τώρα σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε την κυρία Γεωργία Μιλάκη. Είναι γιατρός ογκολόγος, γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου και υποψήφια βουλευτής Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία στις επικείμενες εκλογές. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε αρχικά. Καλησπέρα σας, κυρία Σαλαπάτα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, κυρία Μιλάκη, γιατί με τη Νέα Δημοκρατία στις επικείμενες εκλογές, τι ήταν αυτό που σας έκανε να απαντήσετε θετικά σε αυτή την προοπτική, σε αυτή την πρόσκληση-πρόκληση? Ακριβώς, μια πρόσκληση από τον πρόεδρο και πρωθυπουργό της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι μια πρόκληση για να δούμε τα πράγματα με μια άλλη ματιά, με ένα μέλλον που ονειρευόμαστε και ερωτηματιζόμαστε για εμάς και τα παιδιά μας, με μια ματιά που έχει να κάνει και με την προηγούμενη θέση μου στην αυτοδιοίκηση, γιατί από εκεί με τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τα βιώματα που αποκόμισα και με τη στήριξη των πολιτών, μπορούμε να δούμε μια Ελλάδα όπως την οραματιζόμαστε όλοι, μια Ελλάδα στην οποία θα μπορούμε να συνεισφέρουμε όλοι μας προς το καλύτερο. Και με αυτή τη λογική είπα το ναι στη Νέα Δημοκρατία, σε αυτόν τον Πρωθυπουργό και αυτή την κυβέρνηση που όλα τα προηγούμενα χρόνια άφησαν ένα αποτύπωμα, ένα δείγμα γραφής για το ότι μπορούν να πάνε την Ελλάδα μπροστά. Άρα δεν είχατε δεύτερες σκέψεις? Νομίζω ότι όταν βρίσκεσαι απέναντι στον Πρωθυπουργό και σου κάνει αυτή την πρόταση, δεύτερη σκέψη δεν υπάρχει. Είναι τιμή και χαρά να συμπορευτώ μαζί του. Υπήρξε προσωπικό δηλαδή τετατέτ. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, το Ηράκλειο παρόλα αυτά είναι, κυρία Μιλάκη, μια δύσκολη εκλογική περιφέρεια. Οπότε σε όλη αυτή τη διαδικασία για εσάς η μεγαλύτερη δυσκολία και πρόκληση παράλληλα ποια είναι? Βέβαια, το Ηράκλειο είναι μια πολύ δύσκολη εκλογική περιφέρεια. Είναι ένας νομός ο οποίος έχει πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλές προκλήσεις που πρέπει και μπορούμε να διαχειριστούμε. Το Ηράκλειο έχει πολλές δυνατότητες, μια δυναμική που έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, τα ερευνητικά μας ιδρύματα, την εκπαίδευση, πολλά και πολλαπλά θέματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών και μια δυναμική που είναι αυτή που καθορίζει και το ότι όλοι εμείς θα πρέπει να συμπράξουμε για να δώσουμε στον πολίτη αυτού του νομού, αυτής της πόλης, αυτού του νησιού και αυτής της χώρας ένα καλύτερο αύριο. Εδώ θα πρέπει να σταθούμε σε όλα αυτά που μας κάνουν να είμαστε στο προσκήνιο καθημερινά και μας βοηθούν να δίνουμε κίνητρα σε όλους τους ανθρώπους για να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. Και θα πρέπει να πούμε ότι η δυναμική τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Mm-hmm. Αυτό οφείλεται και στις υποδομές. Ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο στο Καστέλι έχουν αλλάξει τη δυναμική του νησιού μας ολόκληρο, αλλά και του νομού μας. Περιμένουμε την αύξηση εκατομμύρια τουριστών τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει όμως να έχουμε και τις υποδομές, μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη που θα μπορεί να αντέξει όλους αυτούς τους επισκέπτες και να δώσει και μια προοπτική ανάπτυξης επιχειρηματικότητας σε όλους τους πολίτες αυτού του τόπου. Αυτό είναι ένα γενικό πλαίσιο το οποίο μας θέτεται. Εσάς η προσωπική σας στόχευση, ποια θα είναι την επόμενη μέρα, εάν και εφόσον βρεθείτε στα βουλευτικά έδρανα και με αιχμή την ιδιότητά σας, είστε γιατρός ογκολόγος, το είπαμε και στην αρχή, θα στραφείτε και θα επικεντρωθείτε κυρίως σε θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία? Η δημόσια υγεία είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους. Είναι και αυτό που εμένα ουσιαστικά καθορίζει και την ιδιότητά μου ως γιατρός. Mm-hmm. Αυτή είναι η πρώτη ιδιότητα της ιατρικής, η οποία συμπορεύεται με την πολιτική, στα πλαίσια του ότι εγώ είμαι ένας ενεργός πολίτης. Mm-hmm. Οι παθογένειες του συστήματος υγείας είναι πάρα πολλές, ειδικά στο νομό μας είναι ακόμη περισσότερες. Οφείλουμε να δούμε όλα αυτά τα προβλήματα, να φτιάξουμε έναν χάρτη υγείας του τόπου μας και να δούμε στοχευμένα πού μπορούμε να παρέμβουμε, ποια είναι τα προβλήματα που αφορούν το δημόσιο σύστημα υγείας και πώς μπορεί αυτό να συμπράξει με το ιδιωτικό για να έχουμε μια καλύτερη δομή στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των πολιτών και τις λιγότερες ταλαιπωρίες που μπορούν να βιώνουν στην καθημερινότητά τους όταν επισκέπτονται ένα νοσοκομείο του νησιού μας. Κυρία Μιλάκη, ως γιατρός αλλά και ως πολίτης, πώς αξιολογείτε τη διαχείριση από πλευράς κυβέρνησης της πανδημίας που προηγήθηκε? Η πανδημία ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση, ήταν κάτι το οποίο δεν το ανέμενε κανένας σε αυτόν τον πλανήτη, ούτε και η χώρα μας. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση στάθηκε όρθια και το σύστημα υγείας μέσα από το προσωπικό που οφείλουμε να συγχαρούμε τόσο τους υγειονομικούς μας όσο και όλους όσους εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία κατάφεραν να σταθούν όρθιοι σε ένα πολύπλοκο και πολύπλευρο πρόβλημα και μέσα από αυτό να δούμε και τις προοπτικές.
Αυτό μας βοήθησε στο να αλλάξουμε λίγο τη δομή του συστήματος υγείας μας, να οργανώσουμε καλύτερα την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να κάνουμε πρόσληψη περισσότερων γιατρών και νοσηλευτών. Θεωρείτε ότι επετεύχθη αυτό το πράγμα σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, εκεί αναφέρομαι. Σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα. Όμως αυτό η πανδημία μας βοήθησε να αναγνωρίσουμε τα προβλήματα. Mm-hmm. Και στο θέμα του προσωπικού γιατρού που αφορά την πρωτοβάθμια, να δούμε επίσης το γεγονός ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει την αρχή για μια καλύτερη διαχείριση της πρωτοβάθμιας σε όλους τους πολίτες, έτσι ώστε να καταλήγουν λιγότεροι πολίτες στα νοσοκομεία και να αποσυμφορήσουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας που αυξήθηκαν οι κλίνες της ΜΕΘ, που προσελήφθη περισσότερο προσωπικό, όμως ακόμα έχει σοβαρά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά και ο προσωπικός γιατρός ως εγχείρημα δεν προχώρησε. Ο προσωπικός γιατρός είναι ακόμα στην αρχή του. Μην ξεχνάτε ότι η λειτουργία αυτού του συστήματος είναι μόλις 6 μηνών. Από τον περασμένο Νοέμβριο μέχρι σήμερα έχουμε πάνω από 4.700.000 πολίτες οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε αυτό το σύστημα διαχείρισης. Έχουμε 3.500 περίπου γιατρούς που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον και αυτή τη στιγμή έχουν εξετάσει πάνω από 2 εκατομμύρια πολίτες μέχρι τώρα στο τελευταίο εξάμηνο και αυτό είναι η αρχή μιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας η οποία θέλει πολύ δρόμο ακόμα για να υλοποιηθεί στη μορφή που όλοι μας τη φανταζόμαστε. Mm-hmm. Χρειάζονται περισσότεροι γιατροί, χρειάζονται οι ασθενείς, οι συμπολίτες μας να πιστέψουν σε αυτό το εγχείρημα και χρειάζεται και περισσότερη οργάνωση από την πλευρά της πολιτείας. Από την αλληλεπίδρασή σας μέχρι τώρα, κυρία Μιλάκη, με τον κόσμο, τι είναι αυτό το οποίο εισπράτετε? Αυτό που εισπράττω καθημερινά είναι αγάπη, εκτίμηση και φυσικά αυτή η ανάγκη των ανθρώπων για να δουν στα μάτια σου ότι μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος που μπορεί να σταθεί δίπλα τους και να τους βοηθήσει στην καθημερινότητά τους. Μάλιστα. Εγώ καλή συνέχεια να σας ευχηθώ σε αυτό το σημείο, γιατί και ο δρόμος είναι μακρύς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.